Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα ήρθε η ώρα να αποκτήσω για πρώτη φορά το δικό μου σινεμά. Ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια προσομοίωσης και βρήκα αυτό το Movie Cinema Simulator και αποφάσισα να το δοκιμάσω και να το τσεκάρουμε μαζί. Οπότε πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Choose language, English και Indonesia. English παρακαλώ, είμαι εδώ πέρα για να σας μεταφράζω τα πάντα. Είναι πολύ χαριτωμένο και funny, οπότε θα το κρατήσουμε έτσι όπως είναι και πάμε να ξεκινήσουμε. Οκ, okay, έχει εδώ πέρα τους διάφορους υπαλλήλους, το προσωπικό δηλαδή του σινεμά, έχει έναν σεφ. Melly, finally you're awake, επιτέλους λέει ξύπνησες. Έλα λέει, πρέπει να βιαστούμε και να ανοίξουμε το σινεμά μας. Γιατί κουνιέσαι έτσι περίεργα? Η Melly θα με μάθει πώς να διαχειρίζομαι, πώς να μανατζάρω το σινεμά της οικογένειας. Από ό,τι φαίνεται είναι μια οικογενειακή επιχείρηση λοιπόν. Βιάσου και ακολούθησε την Melly. Φώτη μου πεις εσύ, Melly έρχομαι. Όπα, 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 περιμένετε. Αφήνει αστεράκια πίσω η Melly για να τη βρίσκω. Okay. Μισό λεπτό, Melly, sensitivity θέλω να φτιάξω. Μισό λεπτό, γιατί σε όλα τα παιχνίδια έχουν τόσο ευαίσθητα πράγματα και... Melly, είναι... Α, όχι, δεν είναι σκισμένη η μπλούζα σου. Πού είμαστε? Είμαστε σε έναν κόσμο που μου θυμίζει λίγο Roblox. Πλάκα έχει. Α, μπορώ να χώσω και μπουνιά. Τέλεια πληροφορία αυτή. Και μπαίνουμε, από ό,τι φαίνεται, εδώ είναι το σινεμά. Melly, περίμενε λίγο να δω το σινεμά, σας παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι το σινεμά μας. Οκ. Okay. Melly, περίμενε, έρχομαι. Αφήνει αστεράκι για να μην τη χάσω. Όπα, Melly, βιάζεσαι. Ω, τεράστιο το σινεμά. Έρχομαι. Εδώ είμαστε, λέει. Τώρα πρέπει να περιμένουμε για τους πελάτες πίσω από το ticket machine. Οκ, Melly. Here they come. Έρχονται. Εξυπηρέτησε, λέει, τους πελάτες και η Melly θα είναι από πίσω σου για να σε βοηθήσει. Μάλιστα. Tutorial. After they start the movie, you have to serve them. Okay. Αφού αποφασίσουν, λέει, την ταινία που θέλουν να παρακολουθήσουν, εγώ θα είμαι πίσω από το μηχάνημα για τα εισιτήρια και θα τους δίνω το εισιτήριό τους. Αυτός θέλει να δει αυτό το Terminated H21. Πρέπει να είναι από 17 και πάνω. Αυτός λέει ότι είναι 21, οπότε το δεχόμαστε. Εκτυπώνεται το εισιτήριο και το παίρνει. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτή είναι 18, θέλει να δει την ίδια ταινία με τον προηγούμενο, είναι 17+, οπότε μπορούμε να, της δώσουμε το εισιτήριό της. Αυτό το κοριτσάκι είναι 10, είναι η ταινία για πάνω από 17, είναι η ίδια ταινία και δεν με αφήνει καν αυτή τη στιγμή να πατήσω accept. Θα πρέπει να, να την απορρίψουμε. Συγγνώμη. Πολύ καλή δουλειά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έκανα, αλλά τα έβγαλε εις πέρας. Τώρα λέει οι πελάτες θα προχωρήσουν στο στούντιο. Στούντιο φαντάζομαι ότι είναι ο χώρος. Και να περιμένω για την ταινία να ξεκινήσει. Πρέπει λέει να τσεκάρουμε το στούντιο. Μήπως είναι κάτι σπασμένο. Ας πάμε. Πάμε, Melly, σ' ακολουθώ. Είμαι behind you. Ποιο είναι το στούντιο? Στούντιο 01. Ωπα, Melly. Είναι χαλασμένη η κάμερα. Melly, τι κάνουμε τώρα, καταστραφήκαμε. Ευτυχώς ήρθαμε νωρίτερα να το τσεκάρουμε, ακριβώς. Ο προτζέκτορας είναι χαλασμένος. Πρέπει να το φτιάξω με ένα wrench. Πού είναι, tab. Με tab διαλέγω τα εργαλεία μου και σφίγγω αυτή τη βίδα. By pulling, αυτό πρέπει να κάνω 100 φορές. 100 φορές το έκανα. Εντάξει, τα κατάφερα. Το έφτιαξα. Ήταν πάρα πολύ απλό, Melly. Δεν είμαι εδώ πέρα όμως. Είμαι ένας απλός υπάλληλος. Δεν είμαι εδώ για να φτιάχνω το χαλασμένο προτζέκτορα. Το στούντιο είναι έτοιμο. Ωραία. Α, θα δούμε την ταινία μαζί τους. Ω, δωρεάν προβολή. Γι' αυτό εγώ κάθομαι εδώ πέρα. Εδώ θα κάτσουμε έτσι και θα βλέπουμε την ταινία. Μπορώ να κάτσω. Melly, βαριέμαι. Τι βλέπουμε? Έναν τύπο που έχει ένα κόκκινο μάτι και ένα μπλε. Μου λέει να μιλήσω στη Melly, αλλά η Melly δεν με αφήνει να τη μιλήσει. Melly, κοπέλα μου. Θα δούμε την ταινία λοιπόν. Κάτι με όπλα. Είναι ένα τύπο που έχει όπλα. Τι έχω στην τσάντα μου? Τίποτα αυτή τη στιγμή. Διέν, τελείωσε η ταινία. Μπράβο. Άξιζαν τα λεφτά που δώσατε. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή απόφαση να παρακολουθήσετε αυτή την ταινία. Υπάρχουν λέει πάντα αυτοί οι πελάτε. Δηλαδή, αφού παρακολουθήσουν την ταινία, θα αφήσουν λεκέδες από φαγητό παντού. Αν το θέατρο, η αίθουσα τέλος πάντων είναι τόσο βρώμικη, οι πελάτες σίγουρα θα αφήσουν μια αρνητική κριτική αφού δουν την ταινία. Και εγώ εννοείται ότι πρέπει να καθαρίσω. Σε παρακαλώ, έχω παίξει House Flipper, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω τη δουλειά μου. Δεν χρειάζομαι κανένα tutorial. Με το tab, λοιπόν, θα πάρουμε τη σκούπα και θα πάμε εδώ στους λεκέδες να καθαρίσουμε. Παίρνουμε και XP από αυτό. Έχει και έναν λεκέ, ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα. Melly, έκανα τη χαμαλοδουλειά. Τώρα τι θα κάνω? Good job! Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αυτό. Now that's it clean, come follow Melly to the office. Οκ, okay, τελειώσαμε το καθάρισμα και πρέπει να την ακολουθήσω στο γραφείο. Γιατί μιλάει για τον εαυτό της σε τρίτο πρόσωπο? Λέει ακολούθησε τη Melly. Η Melly μου λέει ακολούθησε τη Melly. Ωραία, τι πρέπει να κάνω τώρα? Γιατί έχει τόσα κουτιά? Μην πει να τακτοποιήσω. Αυτό είναι το γραφείο που μπορώ να χρησιμοποιώ. Α, μπορώ να χρησιμοποιήσω, λέει, τον υπολογιστή για να ξεκλειδώσω και να αναβαθμίσω διάφορα πράγματα. Ένα
από αυτά είναι η μηχανή για τα popcorn. Ας προσπαθήσουμε, λέει, να την ξεκλειδώσουμε. Οκ, okay, πηγαίνουμε οπότε στο μηχάνημα, στον υπολογιστή. Machine unlock. Wow, good job. Ξεκλειδώσαμε τη μηχανή για τα popcorn. Στοιχηματίζω ότι τώρα που θα έχουμε μία μηχανή για popcorn, οι πελάτες θα είναι πιο ευτυχισμένοι. Βέβαια, εκτός από το να ξεκλειδώνω και να αναβαθμίζω, μπορώ επίσης να τσεκάρω τα νέα. Και λέει από τα νέα μπορείς να βλέπεις ποια ταινία είναι viral αυτή την περίοδο, γιατί για αυτή την ταινία οι πελάτες θα πληρώσουν περισσότερα λεφτά. Οκ. Okay. Οπότε μπαίνουμε στα νέα και βλέπουμε ότι viral movie είναι το ice cream. Έχουν πάρει ταινίες και τις έχουν κάνει meme τύπου. Μου λέει ότι πρέπει να τσεκάρω κάθε μέρα τα νέα, γιατί βγάζουμε περισσότερα λεφτά από τις viral τέτοιες. Έχουμε, λέει, μόνο την ice cream movie στο inventory μας, οπότε δείξουμε αυτή την ταινία. Μπορούμε να την προγραμματίσουμε για αύριο, οπότε ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε. Οκ, okay, μόνο κατά το sleep time, δηλαδή όταν είναι κλειστό φαντάζομαι το σινεμά, μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα για την αυριανή ταινία, έτσι ώστε να βάλουμε κάποια που είναι πιο viral και να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Change movie. Studio 2. Α, δεν δείχνει κάτι το Studio 2, οπότε μπορούμε να βάλουμε σε αυτό να παίζει η άλλη ταινία. Οκ, okay, κατάλαβα τι γίνεται. Οπότε μπορούμε να παίζουμε και την πρώτη και τη δεύτερη. Τώρα πρέπει να πάμε σπίτι και να ξεκουραστούμε. Αύριο πρέπει να τσεκάρουμε αν το movie poster has changed to the movie of your choice. Οκ, okay, το κατάλαβα. Ας πάμε σπίτι. Ναι, πάμε. Στο movie cinema simulator, ο χρόνος χωρίζεται, λέει, στο χρόνο της δουλειάς και στο χρόνο του ύπνου. Οκ. Okay. Ο χρόνος της δουλειάς ξεκινάει από τις 6 το πρωί ως τις 11 το βράδυ και ο χρόνος κυλάει, λέει, normal. Ενώ από τις 11 μέχρι να ξυπνήσεις, τέλος πάντων, ο χρόνος σταματάει μέχρι ο παίκτης να κοιμηθεί. Κατάλαβα. Οπότε, πατάμε το escape και μπορούμε να βλέπουμε την ώρα. Βρισκόμαστε στο sleep time και ο χρόνος έχει σταματήσει. Go to sleep by interacting with bed. Ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει πού είναι το κρεβάτι. Όχι. Το μετακίνησα. Λέει sleep. Κοιμηθήκαμε. Τώρα τι ώρα είναι? Είναι 6 το πρωί. Οπότε πάμε να βρούμε τη Μέλιφ. Εδώ είναι το δωμάτιο της Μέλιφ, το οποίο ακόμη δεν μπορώ να μπω. Εδώ τι είναι? Α, με περιμένει έξω από την πόρτα μου. Μέλιφ, γεια σου. How was your sleep? Πάρα πολύ ωραία κοιμήθηκα. Πίσω λέει να ήταν καλός, γιατί σήμερα είναι η μέρα. Θα ξεκινήσει επιτέλους να μανατζάρεις το σινεμά μόνο σου. Ω, ναι, λέει, υπάρχουν 4 show times daily. So do not forget. Α, οκ, υπάρχουν 4 προβολές κάθε μέρα. Οπότε πρέπει να τσεκάρω την ώρα συχνά και να σιγουρεύομαι ότι πάντα έχω πουλήσει τα εισιτήρια πριν από την ώρα της προβολής. Αλλά λέει μην εξαντληθείς, αν είσαι κουρασμένος, πήγαινε σπίτι και ξεκουράσου. Οκ, okay. Κάθε φορά που βλέπω στο χρόνο αυτά τα 4 σημαδάκια, αυτά τα της ταινίας, σημαίνει ότι έχουμε προβολή και θα πρέπει να είμαι νωρίτερα στο χώρο να πουλήσω τα εισιτήρια. Οκ, okay, οι ταινίες θα παίζουν μόνες τους. Κατάλαβα. Οπότε τώρα νομίζω, λέει, μπορώ να σε εμπιστευτώ με το σινεμά του παππού. I will film my movie today. Α, θα κάνει film. Οκ, okay, αυτή φεύγει. Με αφήνει μονάχη. Πήρα κάποια λεφτά. Ωραία. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Ναι, το οποίο μετά φαντάζομαι ότι θα φτιάξουμε πιο ωραίο. Και από εδώ φεύγουμε για να πάμε στο σινεμά. IKEA furniture. Για να παίρνει έπιπλα. What? Τι ωραία. Δείτε εδώ, μπαίνει μέσα. Και λες, θέλω να πάρω αυτό. Τέλειο. Αυτό εδώ τι θέλει? Γεια σου, Kevin. Θες να με βοηθήσεις, λέει. Γιατί? Το όνομά μου είναι Kevin. Και οι γονείς μου, λέει, πήγανε για ένα ταξίδι και με άφησαν μόνο μου. Είναι παιδάκι. Αλλά βαριέμαι. Οπότε, λέει, έχω μια καλή ιδέα να κάνω παγίδες γύρω από το σπίτι. Μπορείς να με βοηθήσεις με τα υλικά? Πρέπει να με βοηθήσεις, λέει, να βρω 2 planks. Τέτοια θέλει, 2 ξύλα. Μάλιστα. Γιατί να σε βοηθήσω, Kevin, να βρεις 2 ξύλα, ωστόσο. Όχι, εδώ δεν μπορώ να πάω. Και πού θα βρω εγώ τα ξύλα, θα τα γεννήσω? Εδώ μπορώ να αγοράσω μπογιά, από ό,τι φαίνεται. Κάποιο ξυλουργό υπάρχει. Αυτό τι είναι? Beta Midi. Wall Decoration Shop. Για να πάρουμε decoration για τους τοίχους. Και άλλα πράγματα διακόσμησης. Εδώ έχει διάφορα φυτά. Και εδώ είναι τα 2 ξύλα. Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά, αλλά πιστεύω ότι προλαβαίνω να πάρω 1-2 και να πάω στον Kevin. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα που βοηθάω το παιδάκι. Thank you, λέει. Θα βάλω τις παγίδες μου. Μάλιστα. Πρέπει να πάω τώρα στο σινεμά, δεν πρέπει να πάω. Πού με πάει αυτό? Με πάει αλλού. Στον Άι Βασίλη. Έχει ξεχάσει. Θέλεις ένα δώρο? Εννοείται ότι θέλω δώρο. Αλλά πρέπει να βοηθήσεις πρώτα τον Σάντα. Όλοι θέλουν τη βοήθειά μου εδώ πέρα. Με εκμεταλλεύονται. Ο Σάντα, λέει, δεν ξέρει την διεύθυνσή του. Collect all the address. Πρέπει να μαζέψω όλες τις διευθύνσεις από όλα τα παιδάκια. Really. Ο Σάντα με δουλεύει. Οκ, okay, ρωτάω για τη διεύθυνση. Αυτή είναι η διεύθυνσή μου, λέει το παιδάκι. Τέλεια. Ωραία, ξέρεις τι γίνεται όμως. Πλησιάζει η ώρα της προβολής και εγώ θα έχω πρόβλημα. Πάμε και σε αυτό το παιδάκι να μαζέψουμε τη διεύθυνση. Ναι. Θέλω τη διεύθυνση. Οκ, okay, ναι, το μεγαλύτερο δώρο. Αχόρταγα αυτά τα παιδάκια. Πάμε στο σινεμά. Κάποιος κάνει γκράφιτι, λέει, μέσα στο σινεμά μου.
Βάρεσε το μικρό. Age 11. Δεν μπορώ να σε αφήσω να δεις αυτή την ταινία. Age 18. Accept. Δίνω. Έχει το ice cream το οποίο δεν έχει όριο ηλικίας, οπότε μπορώ να του δώσω το εισιτήριο. 13. Θέλει να δει ταινία που δεν μπορεί. Δεν γίνεται. 18. Μπορείς να τη δεις. 18. Μπορείς να τη δεις. Και εδώ το κοριτσάκι είναι 11 και θέλει να δει αυτή την ταινία που δεν επιτρέπεται. 18. Μπορείς να τη δεις. Μπορείς να τη δεις. 13. Δεν μπορείς να τη δεις. Ούτε εσύ μπορείς να τη δεις. Τι με νομίζετε για χαζί με έχετε? Today is full. Ωραία, αυτοί θέλουν εδώ πέρα popcorn. Παιδιά, εγώ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά. Η Μέλιθ με άφησε μονάχη. Α, ωραία, τόλουσα. Εδώ πέρα λέει ότι έχει γλυκά και αλμυρά. Οπότε εγώ έπρεπε να κάνω τα γλυκά από ό,τι φαίνεται τα popcorn. Ωραία, εσείς δείτε την ταινία σας. Εγώ κάτι πρέπει να πάω να κάνω. Να μιλήσω στον Κέβιν. Εδώ έχει βρωμιές. Η επόμενη προβολή αργεί, οπότε είμαστε μια χαρά. Απλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες αίθουσες. Για να δω. Α, το επόμενο στούντιο είναι κλειδωμένο. Δεν μπορώ να βάλω και άλλες αίθουσες. Οπότε είμαστε κομπλέ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα στον Κέβιν που κάτι θέλει να μας πει. Ή θέλουμε τη διεύθυνσή του για το Σάντα. Θα δούμε. Α, ναι, θέλουμε τη διεύθυνσή του για το Σάντα. Όχι, θέλουμε τη διεύθυνσή του. Οκ, okay. Be careful, λέει. Να προσέχεις. Ποιος ξέρει τι έχει κάνει αυτό το παιδί. Και τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε το Σάντα πάλι. Ωραία, λέει μετά από κάποιες ταινίες οι πελάτες θα πάνε στην τουαλέτα. Αν είναι οι τουαλέτες καθαρές, θα αφήσουν καλή κριτική οι πελάτες. Αλλά άμα δεν είναι καθαρές, θα κάνουν κακή κριτική. Οπότε εκτός του ότι να καθαρίζω τις αίθουσες, πρέπει να καθαρίζω και τις τουαλέτες από ό,τι φαίνεται. Πάμε να τσεκάρουμε αν είναι κομπλέ η αίθουσα. Εννοείται ότι έχει σκουπιδάκια. Used popcorn. Ρε, γιατί μαζεύω αυτά τα πράγματα. Και πού τα πετάω τέλος πάντων. Περιμένετε, πελατάκια. Ω, πλησιάζει προβολή. Δεν το πιστεύω. Δεν προλαβαίνω, ρε. Μέλιφ, πού με άφησες. Δείτε τι θα κάνω. Θα πάω λίγο να καθαρίσω τις τουαλέτες. Έχω χρόνο. Έχω λίγο χρόνο. Ωραία. Να μαζέψουμε και αυτά τα σκουπίδια. Και πάμε να εκτυπώσουμε ticket machine. Λοιπόν, αυτός είναι 18. Μπορεί να δει την ταινία. Επόμενος είναι 18. Μπορεί να τη δει. 13 και θέλει να δει αυτή. Δεν γίνεται. Κι άλλος κάνει γράφτη. 18 μπορεί να τη δει. Αυτή είναι 10. Δεν μπορείς να τη δεις. 11 δεν μπορείς να τη δεις. Ωραία. Πάμε λίγο εδώ. Ποιος θέλει sweet popcorn. Ορίστε. Περιμένετε να κάνουμε λίγα να έχουμε. Και εδώ έχουν έρθει και άλλοι πελάτες. Age 11. Μπορείς να τη δεις. Δεν έχει όρη ηλικίας. Και ας εκτυπώσουμε και αυτά. Είναι γεμάτα όλα τα στούντιο, παιδιά. Δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Συγγνώμη. Εδώ θέλει γλυκά popcorn. Ωραία. Δώσαμε τα popcorn. Πάμε να εξετάσουμε ότι όλα είναι κομπλέ εδώ πέρα. Συγγνώμη, κύριε. Πώς πήρε τα πράγματα, δεν το πιστεύω. Γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Και πού πετάω αυτά τα σκουπίδια τέλος πάντων. Λέτε να τα αφήσω εδώ, να τα βρουν μετά. Θα τα αφήσω, ελπίζω να μην σου τα κλέψω. Πρέπει να βρω ένα κάδο. Α, εδώ. Οκ. Okay. Νομίζω κατάλαβα πάνω κάτω πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι. Περιμένω όμως να μου πείτε κι εσάς πώς σας φαίνεται, αν θέλετε να παίξουμε κι άλλο. Πλάκα έχει, θα μπορούσα να κάνω κι άλλο ένα πάρτι, να δούμε τι άλλο θα κάνουμε εδώ πέρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το τελευταίο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μου για να το τσεκάρετε αν θέλετε να δείτε περισσότερη Κωνσταντίνα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!